Δίνει μια επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από τα Χανιά ο τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, αντί να βοηθήσει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, αυτό που έκανε ήταν να αυξήσει τους φόρους σε κάθε επίπεδο. Ο τουρισμός πράγματι αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη βιομηχανία σήμερα της χώρας, καθώς συμμετέχει με ένα ποσοστό πάνω από 25% στο ΑΕΠ. Είναι ο νούμερο ένα εργοδότης της χώρας και φυσικά προσδοκάει η Ελλάδα περισσότερα έσοδα και ως οικονομία αλλά και οι πολίτες δουλειές από τον τομέα του τουρισμού. Το θέμα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση 4 χρόνια το μόνο που έκανε για να βοηθήσει τον τουρισμό είναι να αυξήσει τους φόρους σε κάθε επίπεδο. Αύξησε τη φορολογία σε επιχειρήσεις, αύξησε τις φορές των εργαζομένων, έβαλε τέλος για ανεκτέρευσης. Αύξησε το ΦΠΑ στην ευστίαση από το 13% στο 24%. Άρα η σημερινή κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα μέτρο για να βοηθήσει τον τουρισμό. Αυτή η αύξηση του τουρισμού που έγινε μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες που δουλεύουν στον τουρισμό, προσπάθησαν να βελτιώσουν τις δουλειές τους και μέσα από αυτό ήρθε η ανάπτυξη και η αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας. Παράλληλα, ο κύριος Σκρέκας επεσήμανε πως η αύξηση που υπάρχει σήμερα στον τουρισμό στη χώρα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους ανθρώπους που δουλεύουν σε συγκεκριμένο κλάδο και προσπάθησαν να βελτιώσουν τις δουλειές τους. Για να συνεχίσει όμως αυτό, για να συνεχίσουμε να έχουμε τουρίστες και του χρόνου και του παραχρόνου περισσότερους και καλύτερους ποιοτικά, θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες υποδομές, θα πρέπει να φτιάξουμε τα λιμάνια μας, τους δρόμους, τα αεροδρόμια. Και φυσικά τις υποδοχές, τις υποδομές υποδοχής, τα ξενοδοχεία μας, τους χώρους εστίασης. Από την πλευρά του, ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση όσον αφορά την πολιτική της πάνω στο θέμα του τουρισμού, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση έχει γονατίσει την κυριολεξία τους ανθρώπους της αγοράς και του τουρισμού. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Χανίων. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο τουρισμός είναι εθνική μας υπόθεση. Μόνο που η σάρκα και οστά που η κυβέρνηση αυτή την τετραετία έχει περιβάλει με την πολιτική της, έχει κυριολεκτικά γονατίσει τους ανθρώπους της αγοράς και τους ανθρώπους του τουρισμού. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση. Αποκλιμάκωση της φορολογίας, νέο χωροταξικό, όθηση της οικονομίας και διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με νέα θεσμική οχύρωση και την παραγωγή της πολιτικής σε εφαρμοσμένες δράσεις σε όλη την επικράτεια. Κυρίως όμως χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Ένα πρότυπο με κίνητρα, ένα πρότυπο με ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορευομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.